Φως στο τούνελ. Τώρα για την κατασκευή ενός σημαντικού τούνελ επί του βασικού συνδετήριου οδικού άξονα μεταξύ ΒΟΑΚ και νέου διεθνούς αεροδρομίου Καστελίου. Όπως αποκάλυψε ο υποψήφιος δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος Βασίλης Γκεγκέρογλου στην εκπομπή Ελεύθερο Σημείο της Κρήτη TV με τον Λευτέρη Συμβουλάκη, η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών βλέπει θετικά πλέον την προοπτική της σύραγγας στο τμήμα Άγνους Ξηροκαμάρες, που θα αποτρέψει μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή και ταυτόχρονα θα διατηρήσει το σημερινό δρόμο ώστε να γλιτώσουν μια απίστευτη καθημερινή ταλαιπωρία 25 χιλιόμετρων χιλιάδες πολίτες. Τι πληροφόρηση έχετε για το τούνελ, δηλαδή είναι θετικό? Ότι υπάρχει θετικό κλίμα από το Υπουργείο Υποδομών με τη νέα του ηγεσία, προκειμένου να εξετάσει τον τρόπο χρηματοδότησης, ούτως ώστε να υλοποιηθεί η σύραγγα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή το μήκος της σύραγγας, διότι πάμε δύο εναλλακτικές. Όπως υπογράμμισε ο Βασίλης Γκεγκέρογλου, η μετατόπιση της χάραξης και η κατασκευή του τούνελ στην περιοχή Άγνος Ξηροκαμάρες είναι μονόδρομος για να αποτραπεί μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Αλλά επειδή ήδη έχει γίνει, όπως υπόθηκε, μια καταστροφή, η οποία πιστεύω ότι είναι αντιστρεπτή στο βαθμό που έχει γίνει. Αλλά εάν δεν γίνει το τούνελ, θα έχουμε μια μη αντιστρεπτή μεταβολή με τεράστιες τομές στο βουνό, με τσιμεντώσεις ρεμάτων και ποταμών, και όλο αυτό είναι μη αντιστρεπτό. Η λύση αυτή που προτάθηκε είναι πάρα πολύ αναγκαία και επιτακτική. Είναι καλό που το βλέπουν πλέον θετικά. Την ίδια ώρα, ο υποψήφιος δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας προχώρησε και σε μία αποκάλυψη βόμβα, γνωστοποιώντας πως στο πλαίσιο του ειδικού πολεοδομικού εξετάζεται μείωση των ορίων των οικισμών, την ώρα που η λειτουργία του νέου αεροδρομίου θα αυξήσει τις ανάγκες σε επίπεδο δόμησης. Μαθαίνω ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος ή γραφειοκράτες του Υπουργείου, όχι η πολιτική ηγεσία, έχουν δώσει κατεύθυνση για να μειωθούν τα όρια των οικισμών. Και πραγματικά αυτό προκαλεί γέλιο, όταν είναι γνωστό ότι στην περιοχή θα υπάρξει αύξηση. Οι ανάγκες θα αυξηθούν για κατοικία